Καλημέρα, καλό μήνα. Όπως είχαμε πει και χθες, τελείωσαν τα πεζοδρόμια στη Φωκόν και είχαμε πει θα συνέχισαν σήμερα από εδώ, ο Πατριάρχος Κωνσταντίνου. Βλέπουμε ήδη έχουν σχηματιστεί τα μικρά αυτά πεζοδρόμια για λόγους ασφαλείας και καλουπώνονται και τα φρεάτια. Το επόμενο βήμα θα είναι να στωθεί με 3α, να πατηθεί και να περιμένει την ασφαλτόστρωση. Όπως βλέπουμε και από εδώ, καλουπώνεται το πεζοδρόμιο. Είχαμε αναφερθεί χθες ότι περιμέναμε τα αποτελέσματα της Οικονομικής Επιτροπής που είχε σχέση με τον διαγωνισμό για τα 14 εκατομμύρια που αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για το γήπεδο. Ο καλός φίλος μας ενημέρωσε, γιατί πάντα ψάχνει το βράδυ, για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Οικονομική Επιτροπή λοιπόν απέκλεισε 5 προσφορές γιατί δεν προσκόμισαν τις απαιτούμενες σύμφωνα με τη διακήρυξη εγγύησης συμμετοχής. Ως εκ τούτου έχουν μείνει στο διαγωνισμό μόνο 2 εταιρείες οι οποίες προφανώς είναι κολοσσοί. Μία είναι η Cosmote και άλλη είναι η Eurosoft. Ας ελπίσουμε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να δούμε σε ποιον θα καταλήξει, ώστε να προμηθευτούν αυτά τα απαιτούμενα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και να τοποθετηθούν στο γήπεδο. Ό,τι εξέλιξη έχουμε θα σας ενημερώνουμε. Το τυχείο συνεχίζει, κοντεύει να τελειώσει η επένδυση με πέτρα και μόνο που απομένει είναι να μπουν τα κάγκελα. Και συνέχεια βέβαια θα είναι να μπουν και οι βόλυθοι. Και από την αποδό πλευρά η διαδικασία με την πέτρα προχωράει, γίνεται πανέμορφο το τυχείο. Έχει μείνει λίγο ακόμα. Βλέπουμε και το φωτισμό θεάτρου που λέει ο δάσκαλος, ο καλός φίλος. Την άλλη εβδομάδα θα έχει τελειώσει. Γίνεται πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μιλάμε για καλλιτέχνες. Και ξεκινώντας την περιφορά μας γύρω από το ναό μας, βλέπουμε κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται εδώ πέρα με σιλικόνη. Ο καλλιτέχνης κάτι βάζει εκεί στον αρμό. Τα κοντέινερ αυτά δεν έχουν φύγει ώστε να διευκολύνουν το σκάψιμο. Είναι της εταιρείας που φτιάχνει την υπογειοποίηση. Και εδώ ενοχλούν. Περιβάλλον χώρος εδώ πρέπει να σκαφτεί για να περάσουμε σε επίπεδο κάτω από το ισόγειο, όπως έγινε εδώ παραπάνω. Για την άσχη να επικρατεί ησυχία εδώ, χθες είχαμε έχουμε και πολύ αέρα. Χθες είχαμε εργασίες εδώ, θα πάμε παραπάνω να τις δούμε. Και φτάνουμε στο βορειοανατολικό πυλώνα. Κατά πάσα πιθανότητα έχει τελειώσει ο χρωματισμός. Το επόμενο στάδιο είναι να αρχίσουν να αφορούν τα πατάρια και να γίνουν τα μερεμέτια. Όσον αφορά εδώ που είχαμε εργαστεί εσείς στον περιβάλλοντα χώρο, σήμερα επικρατεί μια ησυχία. Δεν ξέρω πώς έρθουν αργότερα. Θα πάμε από εκεί να δούμε. Έχει γίνει αρκετή δουλίτσα βέβαια. Και ξεκινάμε από εδώ. Εδώ έχουν καθαριστεί οι πασαλομπίκες που είχαν κάνει με τα μεταλλικές με τον Κανάη, τα ΙΤΑ για τις στηρίξεις και προχωράμε παρακάτω που ήταν οι τσιμεντίνες πασαλομπίξες και εκεί έχει γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση όπως κάνει ο οδοντίατρος. Θα πάμε κοντά να δούμε. Μόνο που σήμερα βλέπουμε ησυχία. Εδώ βλέπουμε και σπασαλομπίξη ότι έχει γίνει επέμβαση χειρουργική. Η θέμα που φαίνεται είναι το κανάλι, το τεσσεβόμενο του κομμουθές, αλλά από τις κολόνες. Ο
στο Χάλας. Στις κολόνες έγινε μια μικρή παρέμβαση, χειρουργική, και με χαρά διαπιστώνουμε ότι μέσα στον χώρο των γραφείων της αεροτεχνικής εκτελούνται κάποιες εργασίες. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί έχει πρόσωπα, δεν μπορώ να δείξω. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι απαγορεύεται να δείχνουμε άτομα που εργάζονται και εμείς το αποφεύγουμε συστηματικά. Βλέπουμε και εδώ έχουν προχωρήσει, άλλος τρόπος, την κόβουν κάπου την κολόνα, θα δούμε πώς θα πέσει το τέλος. Να επανάβω για άλλη φορά το ευχάριστο ότι βλέπουμε κινητικότητα στο δεύτερο όροφο που είναι τα γραφεία. Ωπα, έλα Ηλία ρίξτο. Και βλέπουμε εδώ πέρα τον πυλώνα, έχουν αφαιρεθεί σκαλοσιές. Έχουν μείνει 2-3 πατάρια ακόμα, 1, 2, 3, 4, 5 πατάρια. Γίνεται και το σχετικό ρετουσάρισμα. Οπότε ολοκληρώνεται και ο δεύτερος. Θα περιμένουμε λοιπόν να αρχίσει η αφαίρεση στις σκαλοσιές στον τρίτο πυλώνα, στο βόρειο ανατολικό. Πανέμορφος. Βλέπουμε και από την οδό Καπαδοκία στον πυλώνα και προχωράμε προς τα κάτω. Ακούμε θορύβους μέσα, προφανώς είναι από τα καθίσματα. Τοποθετούν, βιδώνουν τις βάσεις των καθισμάτων. Και πρέπει να έχουμε φτάσει εδώ στη θύρα 21. Στην παλιά θύρα 21 δηλαδή. Εδώ πάλι λείπει ένα παραθυράκι. Για κάποιους λόγους, παρακάτω λείπουν 3, εννοώ τα σίδερα στα παραθυράκια, 3, 4, 5, 6, 6 παραθυράκια. Για κάποιους λόγους λείπουν, σίγουρα θα μπουν πάντως. Εδώ συνάντησα τον καλό φίλο, ο οποίος έριξε μια καλή ιδέα. Αυτά τα παραθυράκια λέει μήπως είναι εκδοτήρια εισιτηρίων. Δεν θα μπουν ειδικεία. Λες να γίνουν εκδοτήρια εισιτηρίων εδώ? Δεν ξέρω, όπως τα βλέπω έτσι μπορεί και να γίνουν εκδοτήρια. Κάνε μια εξέδρα εκεί πέρα, θα μπορούσαν να ανεβαίνουν πάνω να βγάζουν εισιτήρια από εκεί. Ωραία ιδέα. Προς το τέλος Καπαδοκιάς βλέπουμε ότι τοποθετούνται οι πόρτες, οι θύρες εξόδου και στα κενά θα είναι τα τουρνικέ. Εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον καλό φίλο. Θέλω, καλέ φίλε, που έχεις τα σχέδια να αναμετρήσεις και να μελετήσεις την αναλογία θυρών εισόδου και εξόδου. Είναι ένα προς πέντε, ένας προς έξι. Πρόχειρα που το μπορώ να το σκεφτώ είναι αυτό που είπες. Είναι περίπου ένα προς πέντε. Σε μάλιστα. Πλάτος δηλαδή. Όχι, εννοώ σε αριθμό θέσεων. Εδώ για παράδειγμα, βλέπω δύο θύρες εξόδου. Ναι. Έτσι, και στη μέση. Και στη τριπλό μέση, τουρνικέ είναι. Τριπλό τουρνικέ. Ναι. Λοιπόν. Δίπλα βλέπουμε τρεις θύρες εξόδου. Στο διπλανό. Μόνο. Παραπέρα. Αυτό που βλέπουμε ακόμα από εδώ είναι ότι ο τρόπος που κατασκευάζονται οι θύρες εξόδου είναι και ο τρόπος που κατασκευάζονται τα χωρίσματα μέσα. Όχι, έχουν διαφορά. Δεν έχουν απάνω. Ναι, εννοεί για την ιδιαίτερη. Και τον μηχανισμό ασφαλείας που θα ασφαλίζει. Είναι σταθερό. Είναι σταθερό. Ναι. Χωρίσματα. Πρόσεξε όμως. Η πόρτα λεπτό. Που θα είναι παραδίπλα. Ναι. Θα υπάρχει μια πόρτα εσωτερική. Ναι. Εκεί που βλέπουμε. Μισό λεπτό. Μπράβο. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν το κάγκελο, το εκάρσιο που είναι από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα να προχωράει προς τα μέσα. Αυτό χωρίζει θύρες βασικά, έτσι είναι. Χωρίζει την διαφορετικά τιμολόγια τιμών, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Έτσι. Παραπέρα βλέπουμε ένα κενό. Εκεί θα υπάρχει μια πόρτα εσωτερική, ελεγχόμενη βέβαια από την παλήνη του γηπέδου. Έτσι. Η οποία θα μπορεί να ανοίγει στην αποχώρηση για να γίνονται καλύτερα οι δαδικαλίδες να αποχωρούν για τις κρατές. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε Βερονά μου. Πρόσεξε. Εδώ βλέπουμε ένα τριπλό τουρνικέ. Mm-hmm. Ωραία, αριστερά. Εδώ πέρα αυτό κενό είναι τριπλό τουρνικέ. Εγώ λέω ότι είναι δύο γιατί βλέπω δύο καλώδια. Είναι για το ένα, ένα μονό και ένα διπλό. Εντάξει. Αυτό εννοώ τριπλό. Δεν θυμάμαι, είναι σήμερα τα σχέδια. Δεν θυμάμαι τα σχέδια. Τα τουρνικέ, αν θυμάμαι καλά, είναι δύο μονά
δύο τετραπλά, δεν θυμάμαι τώρα διπλά και τριπλά. Το σύνολό τους, αν θυμάμαι καλά, είναι 52, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Επίσης, αν θυμάμαι καλά, οι θύρες εξόδου συνολικά, τον αριθμό του δεν θυμάμαι, αλλά συνολικά νομίζω είναι 180 μέτρα πλάτος. Θα τα δείξω στο θεματικό. Θα τα πετήσω τα σχέδια και την επόμενη φορά το πούμε. Ένα από τα επόμενα θεματικά θα είναι ο τρόπος. Εδώ για παράδειγμα είναι, βλέπουμε εδώ πέρα, είναι μόνο εξόδου. Μόνο εξόδου, ναι. Μία, δύο, τρεις εξόδου. Ναι. Οι εξόδου είναι όλες δίπυλες, αν θυμάμαι καλά. Και ανοίγουν προς τα έξω. Και ανοίγουν προς τα έξω, να μην υπάρξει μια παρανόηση. Ένας φίλος μου είπε ότι ο αυτόματος έλεγχος θα μπορούσε να δημιουργήσει ατυχήματα, να χτυπήσει κάποιος. Δεν θα ανοίγουν αυτόματα. Θα απασφαλίζουν. Θα απασφαλίζουν, ναι, ναι. Ούτως ώστε οι θεατές να τους πρόξουν προς τα έξω. Είχα πει και χθες ότι πρέπει εντός 7 λεπτών να κενωθεί το γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ο χρόνος που είπε. Εδώ στα μουσεία δεν βλέπουμε τίποτα, είμαστε αναμονή εξελίξεων. Δεν μπορώ αυτόν τον δρόμο. Βλέπουμε εδώ το πεζοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί. Είμαστε στην οδό Φωκών, δίπλα στο πεζόδρομο. Το ίδιο γίνεται και από την πάνω μεριά. Ένα πολύ μικρό πεζοδρόμιο. Είπαμε για λόγους ασφαλείας μόνο. Και από την άλλη έχει τελειώσει. Και στη μέση είναι το τριάρχο που περιμένει να στρωθεί εδώ. Και αναμένουμε επίσης και τη διαμόρφωση στο πέρα του χώρου. Και την μετακίνηση του περιπτέρου. Και φτάσαμε στην πλατεία των Ονείρων, εδώ που τελειώνει η βόλτα μας. Και εδώ στο μουσείο δεν βλέπουμε σήμερα τίποτα. Εχθές υποτονικά κάποιοι δούλευαν εδώ πέρα. Αλλά λίγα πράγματα. Να, ήρθε και η σκούπα του Δήμου. Αυτά λοιπόν τα λίγα για σήμερα. Τα ευχάριστα είναι για το διαγωνισμό των της περιφέρειας για το ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που ξεκόλλησε κατά κάποιο τρόπο. Μάθαμε ποιοι είναι οι δύο που συνεχίζουν στο διαγωνισμό. Ελπίζουμε γρήγορα να έχουμε νέα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μια ζωή αεκάρα.